Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω τα αγαπημένα του Φεβρουαρίου. Λοιπόν, δεν κάνω κάθε μήνα αγαπημένα. Κάνω μέσα στο τόσο και σήμερα έχω αρκετά να σας δείξω. Δεν έχει μόνο προϊόντα περιποίησης, έχει διάφορα πραγματάκια μέσα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για να μην βγει τεράστιο αυτό το βίντεο. Παρένθεση, αν ακούτε διάφορους θορύβους, είναι ο συνήθως η γάτα μου η οποία μόλις μου χαλάει τη λάστρα. Ένα από τα προϊόντα με τα οποία έχω παθεί αιμονή το τελευταίο διάστημα και ένα παραπάνω τώρα το Φεβρουάριο που κάνω αρκετό styling στα μαλλιά μου είναι αυτό εδώ το προϊόν από τη L'Oréal Paris, είναι από τη σειρά της Elnette. Είναι ειδικά για styling με πιστολάκι, φυσικά εγώ δεν κάνω styling με πιστολάκι, κάνω και με ψαλίδια για τις μπούκλες, από ό,τι θα έχετε καταλάβει πάρα πολύ τώρα τελευταία. Λοιπόν, οπότε αν χρησιμοποιείτε κεραμική ψαλίδια για μπούκλες, προστατεύει μέχρι και τους 230 βαθμούς, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να τονίσω ότι ξεπερδεύει τα μαλλιά απίστευτα εύκολα, δηλαδή αν τα μαλλιά σας είναι πολύ μπερδεμένα και τα ψεκάσετε όπως είναι νοπαύρεγμένα και τα χτενίσετε μετά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολα ξεμπερδεύονται. Είναι απίστευτο, τα κάνει πάρα πολύ μαλακά, δεν αγριεύουν. Έχω παρατηρήσει ότι αν φτιάξω τα μαλλιά μου, αν τα κάνω μπούκλες, μετά από 1-2 μέρες, δηλαδή τη δεύτερη μέρα, αγριεύουν πάρα πολύ οι άκρες. Με αυτό το προϊόν δεν αγριεύουν οι άκρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο βέβαια, δεν είναι και πολύ οικονομικό, αλλά είναι φανταστικό και κρατάει αρκετά, οπότε θα το ξαναγοράσω όπως και να έχει βέβαια, δεν το συζητάμε, έχει πολύ ωραίο άρωμα και μου αρέσει πάρα πολύ και είναι στα 170 ml στη συσκευασία του, θέλει πολύ λίγο ούτως ή άλλως, εγώ βάζω μόνο στις ακρούλες, δεν βάζω από πάνω. Το επόμενο προϊόν που θέλω να σας δείξω είναι τη Noxima, το κοσμητικό. Σίγουρα θυμάστε ότι σας το έχω ξαναδείξει, είχα κάνει και review γι' αυτό. Είναι φανταστικό, είναι το μόνο που κάνει για μένα τουλάχιστον. Αυτό που μου αρέσει είναι το ότι, ξέρετε, όπως τα αρώματα έτσι και τα κοσμητικά, άλλο άρωμα βγάζουν πάνω μου και άλλο βγάζουν σε κάποιον άλλον. Οπότε υπάρχει συγκεκριμένο αποσμητικό άλλης εταιρείας το οποίο το χρησιμοποίησα και βγάζει ένα άρωμα που δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό που ακούτε είναι η γάτα μου, βλέπετε και την κουρτίνα να το πίσω. Λοιπόν, δεν μου αρέσει καθόλου, οπότε προτίμησα να επανέλθω και πάλι στο αγαπημένο και είναι φανταστικό. Δοκιμάστε το. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω, το χρησιμοποιώ λίγες μέρες, αλλά είμαι απίστευτα ευχαριστημένη και δεν περίμενε ειλικρινά ότι θα μου αρέσει τόσο πολύ ένα προϊόν δε μακιγιάζ ματιών. Είναι αυτό εδώ, της Nivea, το διφασικό. Αφαιρεί αποτελεσματικά ακόμα και την αδιάβροχη μάσκαρα, ναι. Πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Και μου αρέσει πάρα πολύ καλά, μου αρέσει και το χρώμα μου. Είναι οπτικός τύπος, το ξέρετε. Μ' άρεσε πάρα πολύ, η τιμή του ήταν καλή για το αποτέλεσμα που προσφέρει, για την αποτελεσματικότητά του και θα το ξαναγοράσω σίγουρα και σίγουρα εννοείται μπαίνει στα αγαπημένα του Φεβρουαρίου. Προχωρώντας θα σας δείξω δύο προϊόντα της Nivea τα οποία σας τα έχω ξαναδείξει, οπότε πάμε μία στα γρήγορα. Ξέρετε ότι, ειδικά το ένα, ξέρετε ότι είναι από το αγαπημένο μου, είναι η κρεμούλα της Nivea, η Q10 Plus, είναι για το σώμα, συσφυκτική, εννοείται ότι τη βάζω όλο το χρόνο, αλλά ένα παραπάνω τώρα πλησιάζει το καλοκαίρι. Λοιπόν, και το δεύτερο προϊόν της Nivea είναι αυτή η κρεμούλα ματιών, την οποία την υπεραγαπώ, είναι φανταστική αυτή η κρέμα. Λοιπόν, είναι, τι να πω για αυτή την κρέμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το στόμιο που έχει. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι βάζω ακριβώς την ποσότητα που θέλω και μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι είναι αρκετά ενυδατική για την περιοχή των ματιών μου. Το επόμενο προϊόν που θα σας δείξω είναι ένα προϊόν της Bioten, το οποίο δεν είμαι σίγουρη να το έχω ξαναδοκιμάσει. Ίσως το είχα δοκιμάσει σε κάποιο δειγματάκι. Και είπα επιτέλους να το δοκιμάσω. Είναι αυτή εδώ η κρεμούλα από τη σειρά Zenovate. Είναι αντιγυρατική κρέμα νυχτός. Ναι, όπως σας έχω ξαναπεί σε άλλο βίντεο, προτιμώ να παίρνω κρέμα νυχτός και να τη χρησιμοποιώ και πρωί και βράδυ γιατί είναι πιο ενυδατικές και αυτή την περίοδο το δέρμα μου έχει μεγαλύτερη ανάγκη για ενυδάτωση. Η συγκεκριμένη έχει πάρα πολύ ωραίο άρωμα, μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι
τη βάζω το βράδυ, ας πούμε, και σηκώνομαι το πρωί και το δέρμα μου είναι ακόμα φρέσκο και ενυδατωμένο. Δεν μπορώ να πω ότι μου προκαλεί τίποτα γυαλάδα. Και μου αρέσει πάρα πολύ σαν προϊόν και θα το ξαναγοράσω. Νομίζω ότι η τιμή της είναι πάρα πολύ καλή για αυτό που προσφέρει. Και είναι από τις καλές κρέμες της Bioten. Είχα δοκιμάσει και κάποια άλλη, δεν μπορώ να πω ότι είχα τρελαθεί. Αυτή είναι. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω είναι ένα αγαπημένο προϊόν της Essence, το οποίο δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο πολύ. Είναι αρκετά καλλιτικό. Μιλάω για foundation. Γιατί ξεκίνησα να λέω λεπτομέρειες χωρίς να σας δείξω τι. Λοιπόν, είναι το Stay All Day 16 Hours Long Lasting Makeup. Είναι η απόχρωση 15. Soft Cream. Είναι φανταστικό. Έχει απίστευτη καλλιτικότητα. Για μένα από αυτή την περίοδο το πρόσωπό μου ήταν λιγάκι έτσι φουντωμένο και δεν μπορούσα να το συνεφέρω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φοράω αυτό. Δεν έχω πουδράρει το πρόσωπό μου ιδιαίτερα, όπως θα καταλαβαίνετε και από μόνοι σας, δεν χρειάζεται να σας πω. Έχει όντως πολύ καλή διάρκεια. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι ενώ είναι πολύ καλλιτικό, δεν είναι βαρύ. Δηλαδή δεν το νιώθω βαρύ πάνω στην επιδερμίδα μου, δεν με κουράζει και δεν σπάει. Γι' αυτό το αγαπώ, το λατρεύω, το ξαναπάρω. Δηλαδή για τα χρήματά του πραγματικά με εξέπληξε σαν προϊόν. Δεν το περίμενα. Αυτό και το make-up σε mousse που είχα δοκιμάσει και ήταν εξίσου καλό. Και πάμε σε ένα προϊόν από τη Love. Μάλλον έχω 2-3 προϊόντα της Love τα οποία θα σας δείξω και τα αγάπησα και τα λάτρεψα και τα βάζω στα αγαπημένα του Φεβρουαρίου. Το πρώτο λοιπόν που θα σας δείξω είναι μια σκιά. Σκιά και είναι το νούμερο 13, παιδιά. Εντάξει, αυτό το νούμερο όχι με κυνηγάει, δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση, είναι πολύ φυσική. Σχεδόν δεν φαίνεται, αλλά μου αρέσει να τη χρησιμοποιώ και σαν βάση ξεκινώντας το μακιγιάζ μου. Αντί να πουδράρω δηλαδή το σημείο αυτό, μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη σκιά. Είναι φανταστικό προϊόν. Γράφει πάρα πολύ ωραία, μα πάρα πολύ ωραία και αφήνει μια βελούδινη όψη και υφή στο δέρμα όπου το χρησιμοποιήσεις. Εγώ το χρησιμοποιώ στα μάτια, μπορώ να το χρησιμοποιήσω και εδώ σαν highlighter. Δεν γυαλίζει, αλλά δίνει μια φωτεινότητα στην επιδερμίδα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω από τη Love, που μπαίνει και αυτό στα αγαπημένα μου, είναι μια κασετίνα. Όταν πήγα λοιπόν στο κατάστημα της περιοχής μου, στην αρχή κοιτούσα για μονές σκιές. Και είχα πάρει 5-6 χρώματα έτσι, σε μπέζ, σε καφέ, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα χρώματα, το έχετε καταλάβει νομίζω, γιατί συνήθως το μακιγιάζ που κάνω είναι σε αυτές τις αποχρώσεις. Και είδα αυτή την κασετίνα και λέω δεν παίρνω την κασετινούλα, να δοκιμάσω. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η κασετίνα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τιμή να σας πω, γύρω στα 5 ευρώ νομίζω κάνει, 5,5. Ήθελα να σας ενοχλήσω καθρέφτης τώρα, ένα λεπτάκι. Λοιπόν. Έχει όλες αυτές τις αποχρώσεις. Έχει κονσίλερ. Βέβαια είναι λιγάκι φωτεινό για τα δικά μου δεδομένα. Έχω λευκή επιδερμίδα, αλλά όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, και έχει και αυτό εδώ το κραγιόν. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν blush, σαν ρουζ. Ανάλογα, τα γούστα σου. Μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ όλα τα χρώματα. Έχω χρησιμοποιήσει αυτή την κασετίνα σήμερα, αυτή την παλέτα, για να κάνω το μακιγιάζ που βλέπετε στα μάτια μου. Έχουν φοβερή απόδοση, φοβερή διάρκεια και αφήνουν πάλι αυτή την βελούδινη όψη που σας είπα, που δίνει και η άλλη σκιά. Έχω πάθει ψύχωση με τη συγκεκριμένη κασετίνα, είναι πάρα πολύ ωραία. Να δω αν έχει νούμερο. Είναι το νούμερο 50, Supernatural Colors. Είναι φανταστική, δοκιμάστε τη, δηλαδή για τα χρήματά της το συζητάμε. Είναι καλύτερη και από πιο ακριβές μάρκες, ας πούμε, να σας το πω έτσι. Το τελευταίο προϊόν από Love που θα σας δείξω, που έβαλα στα αγαπημένα μου, είναι αυτό εδώ το μολυβάκι για τα μάτια. Λέγεται Carbon Black. Δεν βλέπω να έχει νουμεράκι, εκτός αν δεν το βλέπω απλά εγώ. Είναι αρκετά μαύρο, μπορώ να πω. Αυτό έχω χρησιμοποιήσει στις πάνω βλεφαρίδες μου για να τις τονίσω λιγάκι. Μου άρεσε πάρα πολύ, ξέρετε ότι είναι όλα οικονομικά τα προϊόντα της Love. Σας προτείνω να το δοκιμάσετε το συγκεκριμένο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μαλακό και δεν κουράζει και δεν φεύγει εύκολα και αυτή την περίοδο λοιπόν, λόγω του ότι έχω μετακομίσει όπως ξέρετε όλες, σιγά σιγά αντικαθιστώ τα πινέλα μου, διότι έχω κάποια σχετικά παλιά πινέλα εγώ αυτή τη στιγμή. Αντικαθιστώ τα πινέλα μου σιγά σιγά λοιπόν
Και πήγα στα Hondo Center και αγόρασα δύο πινελάκια αρχικά να τα δοκιμάσω. Τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Είναι η Foxy Pro. Foxy βασικά. Pro είναι προφανώς η σειρά. Και πήρα αυτά εδώ τα δύο πινελάκια, τα οποία μου αρέσουν αρκετά. Το μόνο που λιγάκι με προβλημάτισε είναι ότι στην αρχή, όχι τώρα πια, στην αρχή μαβούσε λιγάκι αυτό. Τώρα είναι εντάξει, δεν μου παρουσιάζει κάτι. Δεν ξέρω πλέον ο τάρος θα μου σταματήσει και αυτό το πρόβλημα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία πινέλα, μου αρέσουν πολύ. Είναι το 51003 το πιο λεπτό για τις σκιές και το 51015 για σβήσιμο και κόψιμα και τέτοια. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Το μήνα που μας πέρασε, δοκιμάσαμε εγώ και η Χριστίνα κάποια προϊόντα της Golden Rose όπου μας έστειλαν για να τα δοκιμάσουμε. Ναι. Και το είπα δύο φορές. Λοιπόν, και μας άρεσαν πάρα πολύ. Ένα από αυτά που μπαίνει οπωσδήποτε στα αγαπημένα μου, αυτό εδώ το υπέροχο κραγιόν, το οποίο το φοράω τώρα, είναι απίστευτη απόχρωσή του. Έχει αυτή την υπέροχη συσκευασία, όπως βλέπετε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι το νούμερο 111, Vision Lipstick. Είναι απίστευτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν θέλετε κάτι γλυκό για το πρόσωπο και όχι πολύ χτυπητό, γιατί εξαρτάται και από τον τρόπο που θα το απλώσετε στα χείλη σας, είναι από τα αγαπημένα μου. Δηλαδή, εγώ το πρωί συνήθως κάνω ένα φυσικό μακιγιάζ στα μάτια και βάζω τα μποναριστά αυτό στα χείλη μου και είναι απίστευτο το μακιγιάζ μου. Αρέσει πάρα πολύ. Αν θέλετε, μπορώ να κάνω και ένα βίντεο με το καθημερινό μου μακιγιάζ. Αν θέλετε κάτι τέτοιο, μου αφήνετε σχόλιο από κάτω. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι δύο λατρεμένα μου κραγιόν, τα οποία τον τελευταίο μήνα τα έχω λιώσει, γιατί κάνω ένα απαλό μακιγιάζ στα χείλη και πετάω ένα κραγιόν και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ένα το φοράω αυτή τη στιγμή. Είναι της Beauty Line Cosmetics. Είναι αυτά τα δύο. Είναι ένα κόκκινο, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ έντονο, χωρίς μολύβι σαν βάση, αλλά μου αρέσει πολύ, διότι βάζεις κόκκινο χωρίς να κάνεις μπαμ. Και είναι πολύ ωραίο, δίνει χρώμα στο πρόσωπο, νομίζω. Πώς σας φαίνεται. Και το άλλο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι λίγο πιο φούξια, λίγο πιο... και το υπερλατρεύω το συγκεκριμένο χρώμα. Γλυκένει πάρα πολύ το πρόσωπο και μου αρέσει φοβερά. Ξεχνάω να σας πω ότι αυτά τα κραγιόν τα έχω κερδίσει σε διαγωνισμό της Βανέσας, στο blog της Βανέσας. Θα σας έχω το link από κάτω να ρίξετε τη ματιά σας, γιατί κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και θα σας αρέσει και το blog και ο τρόπος που γράφει. Θα έχω το link από κάτω. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω, τα επόμενα μάλλον, η γάτα θα με πάρει όπου να είναι. Λοιπόν, είναι δύο αρώματα τα οποία τα έχω αγαπήσει. Φοράω συνέχεια, ειδικά το ένα. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Αυτό το αρώμα είναι της μαμάς κανονικά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και το πήρα. Λοιπόν, έχει πολύ γλυκό άρωμα. Εμένα μου αρέσουν τα γλυκά αρώματα, όπως θα σας έχω πει εκατομμύρια φορές. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή από ποιο κατάστημα το έχουμε πράσει. Όχι, δώρο μας το κάνω, το δώρο της το έκανα. Α, είναι τύπου υπνός. Είναι πολύ ωραίο. Αν θέλετε, μπορώ να μάθω το κατάστημα και να σας το έχω, να σας το σπηλάω και αυτό στο description box. Αν θέλετε. Και το επόμενο είναι ένα άρωμα το οποίο δεν το αγοράσαμε. Αυτό μας το δώσαν δώρο. Στα καταστήματα Τεζενής, στη Χριστίνα, αλλά εκείνη δεν τρελάθηκε, οπότε το πήρα εγώ. Αυτό είναι λίγο πιο πιπεράτο σαν άρωμα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι απαλό, δεν είναι πολύ έντονο και μου αρέσει πολύ. Δεν μου αρέσουν γενικά τα αρώματα που με πνίγουν, που αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Οπότε επιλέγω αρώματα τα οποία είναι έτσι γλυκά ή να αφήνουν έτσι ένα μυστήριο περνώντας, αλλά να είναι ανοιχτά πάνω μου, να μην με πνίγουν. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω, το οποίο δεν έχω σταματήσει να τον άλλο όταν το πήρα, κορίτσια. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το κερί, το οποίο μυρίζει κανέλα. Θα σας πω ότι λατρεύω την κανέλα. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί. Μυρίζει απίστευτα. Είναι με καπάκι κανονικά, αλλά εγώ το διέλυσα το καπάκι και το πέταξα κατά λάθος. Λοιπόν,
και είναι από την εταιρεία The Home Gallery. Το αγόρασα από σκλαβενίτη και έχει φανταστικό άρωμα. Το πήρα γύρω στα 3 ευρώ, 3,5, δεν θυμάμαι. Είναι απίστευτο. Το παίρνω από δωμάτιο σε δωμάτιο και το ανάβω. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Κακώς που δεν το άναψα και τώρα. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω είναι δωράκι της μαμάς. Είναι αυτό εδώ, το πάρα πολύ ωραίο. Μην κοιτάτε την κορδέλα. Έκανε επίθεση η γάτα, ήταν φιόγκους κανονικά αυτό. Λοιπόν, το δουλειαράκι για να γράφω τις συνταγές μου. Μέσα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι χωρισμένο σε κατηγορίες. Εδώ έχει τα περιεχόμενα. Μπορώ να γράφω δηλαδή τη συνταγή έχω σε κάθε σελίδα. Εδώ έχω ξεκινήσει και γράφω εγώ. Γράφει εδώ τα υλικά. Γράφει την εκτέλεση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν θέλετε, μπορώ να μοιραστώ μαζί μου. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τις αγαπημένες μου συνταγές, αν θέλετε. Οπότε, αν θέλετε κάτι τέτοιο, μου αφήνετε σχόλιο από κάτω. Είχε και μολυβάκι μαζί και μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Έχω ήδη, σας λέω, ξεκινήσει να γράφω. Τέλος, γιατί όπως προέβλεψα το βίντεο θα βγει τεράστιο. Λοιπόν, είχα πάει να κάνω μια αλλαγή στα online στην περιοχή μου και είδα, μπαίνοντας, ένα πάγκο γεμάτο με μπλουζάκια σε απίστευτη τιμή, θα σας πω την τιμή. Και έπαθα σοκ. Λοιπόν, βρήκα αυτές εδώ τις μπλουζίτσες. Είναι φωτεράκια, λεπτά, τα οποία έχουν φανταστική εφαρμογή. Πόσο λέτε να έκανε αυτό το μπλουζάκι? Πλώνω κιόλας αυτό. Έκανε μόλις 4,90. Και πήρα αυτό σε πράσινο και πήρα και αυτό, ένα λεπτό γιατί έχει κουλουριαστεί η γάτα πάνω μου. Και αυτό το μπλε και γράφει κοκό επάνω, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Λοιπόν, αυτά ήταν τα αγαπημένα μου του Φεβρουαρίου. Ελπίζω να σας άρεσαν. Αν έχετε δοκιμάσει κάτι από αυτά, μου αφήνετε σχόλιο από κάτω. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας και πραγματάκια τα οποία έχω δοκιμάσει και εγώ. Να ξέρετε ότι έρχονται πολλές εκπλήξεις και από εδώ και από το blog και θέλω να σας κάνω έτσι μια, ας το πούμε, ανακοίνωση. Κάποιες από εσάς ξέρετε ότι έχω και ένα δεύτερο κανάλι στο οποίο ανέβαζα τα αγγλικά μου βίντεο. Είχα ανεβάσει 3 βίντεο συγκεκριμένα. Για κάποιους λόγους το είχα αφήσει στην άκρη και είχα αφοσιωθεί στο κανάλι μου εδώ, στα ελληνικά. Όμως σκέφτηκα να το χρησιμοποιήσω και αυτό. Οπότε βίντεο όπως vlog ή δεν ξέρω, αγαπημένα πιθανόν, θα τα βλέπετε και στο άλλο μου κανάλι. Θα σας έχω το link από κάτω να κάνετε subscribe αν θέλετε να με ακολουθήσετε και εκεί. Σας υπόσχομαι ότι έρχονται πολλές εκπλήξεις και πολλοί διαγωνισμοί. Μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!